κατάθεση για τον Νίκο Δραγούμη παρουσιάζεται στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, στο Μέγαρο Ινάρδου, μέχρι τις 18 Ιουλίου. Γεννήθηκε το 1874 στην Αθήνα, υπήρξε γιος του Πρωθυπουργού Στέφανο Δραγούμη και αδελφός του συγγραφέα και πολιτικού Ιώνα Δραγούμη. Ο Νίκος Δραγούμης, στην αρχή ακολουθώντας τις επιθυμίες της οικογένειας, προσπάθησε να μπει στη σχολή ναυτικών δοκίμων, αλλά απέτυχε. Μετά σπούδασε νομική, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αλλά δεν εξάσκησε ποτέ αυτό το επάγγελμα. Και τελικά ζήτησε, έχοντας σε ρήξη και με την οικογένειά του, να σπουδάσει ζωγραφική. Έτσι βρέθηκε να σπουδάζει στην Ακαδημία Ζουλιέν, όπου εκεί επηρεάστηκε από τις αρχές του Ναμπί, από τη Ιαπωνέζικη ξυλογραφία και από τον Van Gogh. Ερχόμενος κάποιος στην έκθεση για τον Νίκο Δραγούμη, ανακαλύπτει μέσα από τα έργα του αλλά και το αρχαιακό υλικό έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν αγαπούσε τόσο πολύ την αστική τάξη στην οποία ανήκε, αλλά τον απλό τρόπο ζωής. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί μέσα από αυτή την ελευθερία μας έχει χαρίσει και μια σειρά από εξαιρετικά έργα.